Τώρα, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σάρα Τσέλα. Καταστροφικές βροχοπτώσεις, Εύα, πράγματι σημειώθηκε ρεκόρ χιλιετίας στην πολιτεία της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η πολιτεία και πολλές περιοχές. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν δούμε και κάποιες εικόνες που έχουν καταγράψει τα ντρόνς, θα δούμε ότι οι πάρα πολλές περιοχές της πολιτείας έχουν πραγματικά βυθιστεί. Τα οχήματα βλέπετε ότι κυριολεκτικά επιπλέουν, κάποια έχουν εξαφανιστεί κιόλας μαζί με μερικά κτίρια και οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται πράγματι σε κατάσταση απελπισίας. Και ένα μεγάλο ζήτημα είναι επίσης ότι και υποδομές ζωτικής σημασίας δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, όπως αεροδρόμια, σχολεία και άλλες κρίσιμες υποδομές. Και όπως το αεροδρόμιο στο Μαϊάμι, εκεί οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν. Λοιπόν, αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ισπανία. Και στην Ισπανία, Εύα, έχουν σημειωθεί πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταστροφικές πλημμύρες. Στη Μαγιόρκα συγκεκριμένα, εκεί πλημμύρισε επίσης το αεροδρόμιο της περιοχής. Και ισχυρή βροχόπτωση μαστίζει εδώ και δύο μέρες και την περιοχή της Μούρθια και την περιοχή Κώστα Μπλάνκα. Είναι μια περιοχή έτσι πολύ δημοφιλής στους Βρετανούς παραθεριστές. Και σε αριθμούς η καταστροφή αυτή σημαίνει, μεταφράζεται σε 113 κλήσεις που δέχτηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες εικόνες και όλα αυτά φυσικά στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης που μας αφορά όλους και βλέπουμε και εμείς εδώ τα φαινόμενα να εκδηλώνονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάρα Τσέλα.